Για να δούμε λίγο, Θεοδώρα, μια φωτογραφία, μια εικαστική παρέμβαση εκεί στην καρδιά, σε ένα στενό της Δεδάλου, στην καρδιά του Ηρακλείου. Αυτό και... είναι το μετά. Ακριβώς, ακριβώς, αν κάνεις και λίγο πίσω, θα το δούμε καλύτερα. Αυτό είναι το μετά. Να το, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται λοιπόν. Αυτά είναι τα λεγόμενα Instagram spots. Δηλαδή? Που τα φωτογραφίζουν όλοι που περνούν, πολίτες, ναι, του Ηρακλείου, τουρίστες. Πού τα ξέρεις αυτά τώρα τα... Αφού σπούμε το Instagram και τα βλέπω όλα αυτά. Μάλιστα. Και είναι αυτά που τραβάνε το μάτι, αυτές οι πολύ μικρές ωραίες λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι με την κυρία Βούλα Λαδουκάκη, τα έχουμε πει αρκετές φορές, εικαστικός και πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Αντισκαρίου στο Δήμο Φεστού, δημιούργησε για ακόμα μία φορά μία ξεχωριστή παρέμβαση, προχώρησε μία ξεχωριστή παρέμβαση, την οποία την είδαμε, και σε ένα κεντρικό σημείο αυτή τη στιγμή, σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να μας φτιάχνει και την ψυχολογία, να νιώθουμε όμορφα. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες σε περίοδους κρίσεων. Μικρές παρεμβάσεις, χωρίς κόστος, αλλά βλέπουμε εδώ τη διαφορά. Τη διαφορά στην καρδιά μιας πόλης. Πάμε να τη συναντήσουμε λίγο. Πάμε να τα πούμε με την κυρία Λαδουκάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, μια χαρά. Πώς προέκυψε αυτή τη φορά η συγκεκριμένη έμπνευση και ποια τα σχόλια που ακούτε? Αυτή τη συγκεκριμένη φορά η ιδέα ήταν της εθελοντικής ομάδας ΖΟΔΡΟ από την Αλικαρνασσό, σε συνεργασία με το Δήμο. Ναι. Ξεκίνησα να κάνουν αυτά τα καφάο, να είναι ζωγραφισμένα όλα. Κάλεσαν διάφορους καλλιτέχνες. Και με κάλεσαν και εμένα και πήγαμε χαρά να το κάνω αυτό το καφάο, να ομορφήσει το σημείο αυτό. Και η έμπνευση, το περιεχόμενο πώς ήρθε, η δημιουργία πώς προέκυψε? Ναι, επειδή αυτό συνήθως όταν ζωγραφίζω, θέλω να κάνω κάτι να περιθέσω στο περιβάλλον. Εκεί όμως δεν είχε κάτι, ήταν ένας εμπορικός δρόμος, δεν είχε κάτι που να μπορεί να ταιριάσει. Και θέλησα να δώσω μια νότα από άρωμα Ελλάδα σε αυτό το δρόμο. Όποιος περνά, να βλέπει την εικόνα, να θυμίζει Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι πλέον η σκυτάλη περνάει σε εμάς να διατηρήσουμε αυτές τις δημιουργίες, να τις σεβαστούμε. Καταρχάς το χρόνο του δημιουργού από τη μία και από την άλλη βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε, βρίσκονται σε ένα μέρος δημόσιο, το οποίο ανήκει σε όλους. Και να τις αναδείξουμε. Και να τις αναδείξουμε και να τις προστατεύσουμε. Δηλαδή, εμένα δεν θα μ' άρεσε εικόνα να δω αυτοκόλλητα σε μία εβδομάδα πάνω εκεί στη δημιουργία. Και εγώ το σκέφτομαι αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα το σεβαστούν. Έχω κάνει τοιχογραφίες από το 2018 και δεν έχουν χαλάσει καμία. Εδώ στην επαρχία, μάλλον σεβόμαστε περισσότερο. Κυρία Λαδουκάκη, καθ' όλη την ώρα που ζωγραφίζατε, ο κόσμος που περνούσε, τι σας έλεγε, πώς το φαινόταν αυτή η πρωτοβουλία η δική σας? Και πόσο διάστημα πήρε για να ολοκληρωθεί? Ναι, πήρε μία μέρα. Ξεκίνησα 9 η ώρα και τέλειωσα 3:30 κάπου εκεί. Ολόκληρη, χωρίς να σταματήσω. Και τα μηνύματα έτσι που εισπράξατε από τους περαστικούς? Στεκόταν όλοι και με φωτογράφιζαν το έργο, χαμογελούσαν. Έδειχναν ότι τους άρεσε. Θα σας γεμίσει, φαντάζομαι, τον... Συγγνώμη, σας διέκοψα. Πολλά θετικά σχόλια. Ναι. Μάλιστα. Το πιο όμορφο θα έλεγα να περάσει κάποια στιγμή η κυρία Λαδουκάκη από το σημείο και να ακούσει ανθρώπους και να τους δει να το βλέπουν, να το θαυμάζουν και να ξέρει ότι είναι ένα δικό της έργο και έχει βάλει το λιθαράκι της για να μορφύνει αυτή η πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λαδουκάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ είμαστε να αναδείξουμε και άλλες πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.